Με κατάληψη του αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων από τις 7 το πρωί μέχρι και το τέλος της βάρδιας τους, οι εργαζόμενοι του Δήμου έκαναν πράξη την πρόταση της Ομοσπονδίας τους να προχωρήσουν σε κάθε είδους μορφή κινητοποίησεων, αντιδρώντας το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας. Όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους οι εργαζόμενοι, η εργασιακή εφεδρεία ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τις απολύσεις των εργαζομένων σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Για να μην περάσει λοιπόν το μέτρο αυτό, που θα οδηγήσει στην ανεργία και κατ' επέκταση και στην οικονομική εξαθλίωση χιλιάδων συναδέλφων τους, οι υπάλληλοι του Δήμου θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποίησεις τους με αποκορύφωμα την απεργία της 5ης Οκτωβρίου. Με την εργασιακή εφεδρεία που δεν αφήνει, δεν ξεχωρίζει κανέναν συνάδελφο, όλοι είμαστε εν δυνάμει απολυμμένοι από αύριο και είναι τόσο βάρβαρο και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις ίδιες τις υπηρεσίες. Η εφεδρεία είναι, ανοίγει την πόρτα για την απόλυση, ανοίγει την πίσω πόρτα για να απολυθεί ο κόσμος. Πρώτα θα έρθει η εφεδρεία, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απολύσεις και στη συνέχεια θα φτάσουν τους δημοσίους υπαλλήλους στους 200.000. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς αυτό το πράγμα. Είναι σίγουρο ότι θα απολυθεί κόσμος. Το πιθανότερο είναι να μην γίνει και αύριο αποκομιδή των απορριμμάτων, όχι μόνο στη Λάρισα αλλά και σε άλλους Δήμους, αφού οι εργαζόμενοι απέκλεισαν την είσοδο για την διέλευση των οχημάτων και στο Χιτά Λάρισας, ενώ τα μόνα απορριμματοφόρα που κινούνται είναι όσα εξυπηρετούν τα δημόσια νοσοκομεία.